Τη σύμβαση για την κατασκευή φράγματος στο μεγαλόπρισο του Δήμου Αγιάς υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η χωρητικότητα του φράγματος θα είναι 60.000 κυβικά μέτρα νερού και είναι προϋπολογισμού 359.000 ευρώ. Στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή πρωτογενούς δικτύου άρδευσης μήκους 1,5 χιλιόμετρου. Ένα φράγμα στη θέση προφητηλία, ταυτόχρονα δημιουργίας μιας υδατοδεξαμενής 60.000 κυβικών μέτρων, αλλά και 1.500 μέτρα αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό για τις ανάγκες των κατοίκων και των αγροτών της περιοχής. Το φράγμα θα καλύψει σημαντικές αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Γι' αυτό και αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και των τοπικών αρχών. Για μας σήμερα, για τον τόπο μας, είναι ιστορική στιγμή, γιατί είναι όνειρο δεκαετιών, θα έλεγα. Οι πατεράδες μας το μεταφέρανε το νερό, το συγκέντρωναν με πρόχειρα φράγματα και το μεταφέρανε σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρα με τα χέρια τότε. Για μας ήταν όνειρο ζωής και όνειρο γενεών. Ένα έργο το οποίο έρχεται να τονώσει την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε μια όθηση και μια βοήθεια στους αγρότες.